Σεβαστοί πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κύριοι της αυτοδιοίκησης, κύριοι του Σωμάτων Ασφαλείας, σας καλωσορίζουμε στη νέα πλατεία του Τριγνάβου για να γιορτάσουμε τα πρώτα γενέθλια της πόλης του Τριγνάβου. Ήταν η 1η Σεπτεμβρίου του 1881, όταν εισήλθε ο ελληνικός στρατός και μεγάλωσε τότε η Ελλάδα και έφτασαν τα σύνορα μέχρι το Λουσφάκι. Ένα Λουσφάκι το οποίο πήγαμε προχθές στο ελληνικό φυλάκιο και μαζί με το site του Τρίναβος Πρέσβη θέλω να σε ευχαριστήσω για την όλη βοήθεια που μας έχουν κάνει στην εκδήλωση και υψώσαμε την ελληνική σημαία στο ελληνικό φυλάκιο. Εκεί οι παρευρισκόμενοι βρήκανε με συγκίνηση και ταυτόχρονα χαρά χαραγμένα ονόματα στρατιωτών που υπηρέτησαν στο φυλάκιο. Ο ένας ήταν το 1901 και ο άλλος το 1907. Όπου υπάρχουν ακόμα και σήμερα τα ονόματά τους απάνω σε αυτές τις πέτρες. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε για να μεγαλώσει η Ελλάδα μας, που έκυψαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να τιμήσουμε όλους αυτούς που θυσίασαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, αλλά και να δείξουμε στην νεολαία τον δρόμο για την επόμενη μέρα. Να μην ξεχνάμε. Είναι μεγάλη υπόθεση να θυμάμαι την ιστορία μας για να μπορούμε να συνεχίζουμε στο μέλλον. Είναι μια γιορτή την οποία θέλαμε να την κάνουμε από πέρυσι που κλείσαμε τα 140 χρόνια, αλλά ο κορονοϊός δεν μας το επέτρεψε. Δεν σημαίνει όμως το βάλαμε κάτω. Φέτος βλέπω και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντημότες μου που βρίσκονται έξω για να γιορτάσουν αυτήν την γιορτή. Την τιμούμε με χαρά και ευελπιστούμε αυτήν την γιορτή να γίνει θεσμός κάθε χρόνο, κυρίως για αυτούς τους λόγους. Για να τιμάμε τους νεκρούς και να δείχνουμε τον δρόμο στους νέους. 140 χρόνια ελευθερίας. Αν κάτσει κάποιος που ήταν ολογιστή, δεν είναι πάρα πολλά. Είναι 3 με 4 γενιές. Είναι πολύ κοντινό το μέλλον του παρελθόν. Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιάς και είμαστε 140 χρόνια ελεύθεροι. Το ΔΕ ιστορικό Δαμάσι είναι 110 χρόνια ελεύθερο. Ακόμα λιγότερα χρόνια, γιατί απελευθερώθηκε το 1912. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ένας ειρηνικός λαός, παλεύουμε για την ειρήνη. Αυτό όμως δεν σημαίνει, γιατί καθημερινώς δεχόμαστε προκλήσεις, ότι ό,τι και να γίνει, θα παλέψουμε για τα ιδανικά της πατρίδας και για την ελευθερία της. Ζήτω το έθνος! Ζήτω η Ελλάς! Χρόνια πολλά σε όλους!